επαναλαμβάνω, έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο, είναι ο Fields. Απέναντι σε όλους η μπάλα στο κάνει. Έχουν μπασκετικά χιλιόμετρα στα πόδια τους στην Ευρώπη. Μάλιστα ο Fields έπαιξε και με το Αποέλ. Ο Γκίστ και ο Μίτογλου. Εδώ είναι ο Fields. Ευστοχή, όχι ψηλά. Το rebound ο Fields που προτιμάει να κατεβάσει και την μπάλα. Μόρις. Η κίνηση προς το καλάθι. Ωραία αφήσιμα του Παναθηναϊκού. Για όσα ανοίγουν τώρα τη τηλεόραση, λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο τραυματίες. Εδώ καρφώνει ο Fields. Καθώς ο Μίτογλου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει παίξει 9 παιχνίδια με 6,5 πόντους και 3 να διαμαρτυρηθεί. Ναι, γιατί πιθανώς οι δύο ψηλοί δεν παίξαν σωστά την αλλαγή και απευθύνεται στον. Εδώ είναι ο Αμερικανός. Του έχει περάσει από δύο ομάδες του Βελγίου. Fields. 16-22, τρίκαλα Παναθηναϊκός 17. Με προσαρμογές. Κάτι το οποίο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται εδώ με την άμυνα ζώνης. Τα τρίκαλα τα οποία λείψει. Πάει να καρφώσει τάπα ψηλά από το Πιλούκα. Έρχεται ο Φιτς σε μια από τις εντυπωσιακότερες φάσεις του αγώνα μέχρι στιγμής. Με τον Λούτσι, με τους συναδέλφους εδώ ψηλά. Η τάπα και έρχεται ο Φιτς για να ευκολύνει. Εκεί δύσκολα τα πράγματα. Φιτς, ο οποίος δίνει μεγάλες μάχες. Ο Μίτογλου κάθεται με 7 πόντους έχοντας 3-3 δίποτα, μία 3 βολές, μία ζή. Με Καβίτσιους τη διασπά με τον πάσιμο ψηλά ο Φιλς. Με τον Δέδα τον συνεργάτη του. Δύσκολο το έργο του κατά καλό φέτος. Για πολλούς και κυρίως Παπάς προσπαθεί να μαρκάρει. Ο Λούτζης βγάζει την πάσα, Φιλς εξε... Για να δούμε. Έπιασε την μπάλα, παρατήρησε από ναι. Διδυτή. Λοιπόν. Έτσι, πιάνει την μπάλα. Με τις ομάδες της Λεκτορέθμιου. Εδώ Φιλς ψηλά, αποφεύγει πολύ όμορφα στον αέρα τον Γκέμπριελ την καρφώνει. Ο Φιλς φτάνει τους 10. Καλάθι, 37-43. Εδώ το προηγούμενο κάρφωμα. Και έδωσε οδηγίες τον Μόρις, ο οποίος τον κάλεσε να λειτουργήσει καλύτερα. Ενώ ο Φιλς παίρνει φάουλ. Τρεις Αμερικανοί δηλαδή βασικοί. Τα τρέκαλα αυτή τη στιγμή παίζουν με 4 περιφερειακούς. Στην ουσία ο Λούτσις είναι ο 4ος περιφερειακός. Χαμηλά ο Γκραστ. Η φάση προς το καλάθι, πήγε για κάρφωμα, τον εμποδίζει ο Φιλτς. Χαμηλά ο Φιλτς. Ρολάρει πολύ όμορφα στο σώμα του Όγκαστ και τον κερδίζει κατά κράτος και ρίχνει γκροφάουλ. Είναι καλός παίκτης ο Φιλτς. Καλέ. Τρίκαλα. Εδώ το βλέπετε. Αποφύτησε από το Τενεσί το 11 και μετά πήγε Λίλ Γαλλία, Λιέγη στο. Είναι καλός. Είναι δυνατός, ψηλός. Κόβει πολύ όμορφα στην ρακέτα, παίζει. Το πήγαινε τρόλ πάρα πολύ καλά. Πέδον, Τάλτον. Προστατεύει την πάρα με το σώμα, αλλά όχι τόσο καλά. Έρχεται με δύο προσπάθειες και φτωχή. Τελικά ο Φιλτς, ο οποίος σήμερα κακό παίκτης των τρικάλων. Λούτζης. Βρίσκεται ο Φιλτς. Καλάθι και φάουλ. Ο Φιλτς κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Και το κάνει να παίζει στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτή την κάνει. Κοίταξε, είναι ένα θέμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, το οποίο και οι ορχομένες του Πέιν ήταν για αυτόν τον λόγο. Δεν είπα μια μπορούν να αντέξουν οι παίχτες και είναι δύσκολο να κυνηγάς τους 4 περιφερειακούς των τρικάλων. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βρήκε πεδίο ανοιχτό και το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουν εμφανιστεί και αυτό προφανώς έχει να κάνει με την. Το και του Γκάρντου τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Μόρις απέναντι σε τρεις έρχεται ο Φιλτς, ο οποίος φτάνει του 26 πόντους. Είναι η μέρα του. Ο Σίγκλετον θα κάτσει στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός που έχει δύο ακόμη αγώνες για την κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα και εκείνη στην οποία ανήκει. Απέναντι στο Θανάσια στο Χ. Φιλτς, τι να πω, διευρύνει το ρεκόρ του. Κάνει φοβερά πράγματα. Σήμερα ο Φιλτς, νομίζω ότι αυτός το περίμενε. Είναι στους 28 πόντους. Φιλτς πατάει γερά, τάπα ψηλά από το Θανάση Παριφάουλ. Εδώ είναι ο Φιλτς, ο οποίος σήμερα κάνει όσα δεν έχει κάνει. Είναι ένα τρίποντο, 3 ασίστ, 4 rebound. 2 κερδισμένα φάουλ, 2 λάθη και 4 πόντους. Ενδεχομένως ο Μιχάλης που είναι πολύ καλό παιδί και πολύ καλός αθλητής. Φιλτς. 30. Μπράβο. 30 ο 30 Φιλτς. Και η μπάλα. Όχι με τον Άβερελ. Όχι με τον Άβερελ. Όχι με τον Άβερελ. Ο Φιλτς. Ο οποίος συνεχίζει εδώ. Να το σου Άβερελ. 61-85. Και ο Φιλτς. Με σηκωμένο το χέρι. Ωραίο πλάνο. Πολύ ωραίο πλάνο. Και το γήπεδο να τον καταχειροκροτεί. Σε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη εμφάνιση. Για αυτόν τον 30χρονο. Που έκανε μια απίστευτη εμφάνιση.